Απίστευτα πράγματα είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη του 40χρονου δράστη, ο οποίος πυροβόλησε δύο εργαζόμενους στη Νέα Ερυθρέα. Και δυστυχώς ο ένας δεν τα κατάφερε. Στο σημείο βρίσκεται ο Γιώργος κρατημένος με όλο το ρεπορτάζ. Ο δράστης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, Γιώργο. Ναι, Δέσποινα, οδηγείται, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα για να του επαγγελθούν οι κατηγορίες. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Σκουφά και Σεΐτου. Είναι το σημείο από το σπίτι του βγήκε ο 40χρονος. Είναι το σημείο που σας δείχνει τώρα ο εικονολήπτης του Open, ο Νίκος Μοίρας. Βγήκε χθες το πρωί από το συγκεκριμένη είσοδο και ακολούθησε, προχώρησε στην οδό Σκουφά και κατέβηκε την οδό Σεΐτου για να κάνει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Μέχρι να φτάσουμε να πλησιάσουμε στο σημείο, στο τόπο του εγκλήματος, να σας πω ότι στο σπίτι του δράστη, εκτός από το περίστροφο, βρέθηκαν ένα μεταλλικό τσεκούρι, ένα ξύφος κατάνα, αυτοσχέδια, δρεπάνια, φυσίγκια και άλλα πολεμοφόδια. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, δηλαδή, Γιώργο. Σύμφωνα με τους... Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, Δέσποινα, ακριβώς. Κατεβαίνουμε λοιπόν εδώ την οδό Σεΐτου, είναι ο δρόμος τον οποίο κατηφόρησε ο 40χρονος λίγο πριν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου. Φορούσε μια στολή πολεμικών τεχνών και κρατούσε ένα περίστροφο. Ακριβώς δεξιά στην εικόνα σας θα δείτε το σπίτι στο οποίο έμενε ο 43χρονος μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Αγία Όλγα. Ακριβώς απέναντι λοιπόν, όσο προχωράμε, ήταν ο τόπος του εγκλήματος. Πλησίασε λοιπόν ο 40χρονος τους δύο άνδρες πριν τους πυροβολήσει. Άρχισε να τους λέει κάποια ακατάληπτα για μαύρη μαγεία. Στη συνέχεια τους πυροβόλησε εμψυχρό, πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές, ρίχνοντας κάτω και τους δύο εμόφυρτους, τραυματίζοντας θανάσιμα τον έναν και λιγότερο σοβαρά τον δεύτερο. Είναι ακριβώς αυτό το σπίτι στο οποίο εκτελούσαν εργασίες οι δύο άνδρες, τοποθετούσαν φυσικό αέριο στο συγκεκριμένο σπίτι. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που έχει σοκάρει περισσότερο την γειτονιά εδώ είναι το γεγονός ότι ήταν γνωστός ο 40χρονος, δημιουργούσε προβλήματα εδώ στη γειτονιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πυροβολούσε στον αέρα, πυροβολούσε αδέσποτα κάδους, ενώ στην ταράτσα του σπιτιού του είχε και ομοιώματα ανθρώπων σε αγχώνες. Αυτό λοιπόν το είχαν πει στην αστυνομία, το είχαν καταγγείλει στην αστυνομία εδώ και ένα χρόνο, όπως μας έλεγαν, στο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν έγινε τίποτα, Δέσποινα. Γιώργο, απίστευτα πράγματα. Δύο άνθρωποι έφυγαν για να πάνε στη δουλειά τους και ο ένας δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά στο σπίτι του. Να σε ευχαριστήσω πολύ.